Κύριε Πέτσα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μου συμπολίτες, καλημέρα σας. Επέλεξα σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και είμαι εδώ μαζί με τον Σωτήρη, τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, για να καταδείξω με αυτόν τον τρόπο ότι οδηγός στις όποιες αποφάσεις μας είναι πάντα τα επιστημονικά δεδομένα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη στεναχώρια γιατί αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, φόβος για τις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων που θα εξαγγείλουμε σήμερα. Και θα προσπαθήσω και εγώ και ο κύριος καθηγητής να δώσουμε όσο πιο πιστικές απαντήσεις μπορούμε στα ερωτήματα τα οποία θα μας τεθούν στη συνέχεια και τα οποία ελπίζω να αντικατοπτρίζουν και τα ερωτήματα τα οποία έχετε εσείς. Θα το ξαναπώ στην αρχή της εισαγωγικής μου τοποθέτησης. Θέλουμε τους πολίτες σύμμαχους σε αυτήν τη νέα μεγάλη προσπάθεια την οποία καλούμαστε να κάνουμε. Είμαστε μία ομάδα και αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης το οποίο έχουμε επιδείξει επανελειμμένα στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας, αλλά και από τότε μέχρι και σήμερα, πρέπει να εξακολουθούμε να το δείχνουμε. Θα δώσουμε έμφαση σήμερα στα επιστημονικά δεδομένα, διότι αυτά πρέπει και εγώ να λάβω υπόψη μου όταν μας τα εισηγούνται οι ειδικοί. Και αυτά, ξέρετε, τα δεδομένα δεν πρέπει να είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Πολιτικές αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεων αυτών. Αλλά τα επιστημονικά δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις είναι αδιαπραγμάτευτα. Και γι' αυτά θα σας μιλήσει στη συνέχεια ο Σωτήρης. Όπως ξέρετε, έχουμε πάρει την απόφαση από το πρωί του Σαββάτου στις 6 ώρα να ξαναμπούμε σε ένα οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, το οποίο θα κρατήσει για 3 εβδομάδες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κάτι το οποίο θα μοιάζει, αλλά δεν θα είναι τελείως ίδιο με αυτό το οποίο είχε συμβεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Επανεργοποιούνται τα πενταψήφια SMS για να βγαίνει κάποιος από το σπίτι. Ανοιχτά παραμένουν βέβαια σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, δομές υγείας, η διανομή του έτοιμου φαγητού. Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι τα δημοτικά αλλά και τα σχολεία, το τονίζω, ειδική εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες και του γυμνασίου και του λυκείου θα παραμείνουν ανοιχτά. Κλειστά θα είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια, τα οποία θα λειτουργήσουν με καθεστώς τηλεεργασίας. Βεβαίως, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι ότι τώρα πια η χρήση μάσκας και για αυτούς οι οποίοι μετακινούνται είναι προφανώς καθολική και υποχρεωτική σε όλες τις μετακινήσεις. Το εύλογο ερώτημα στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε είναι γιατί τώρα. Γιατί παίρνουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα τώρα, ενώ πριν από μία εβδομάδα περίπου είχαμε αποφασίσει ένα πλαίσιο πιο ήπιων μέτρων, τα οποία μέχρι και τότε απέφευγαν αυτό το καθολικό οριζόντιο lockdown. Η απάντηση είναι πολύ σαφής και ο Σωτήρης θα εξηγήσει στη συνέχεια με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτό το οποίο εννοούμε. Τις τελευταίες 5 μέρες είδαμε μία εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Το είδαμε σε επίπεδο συνολικού αριθμού κρουσμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι είχαμε σχεδόν 10.000 κρούσματα μέσα σε 5 μέρες, όταν από την αρχή της πανδημίας είμαστε σε κάτι λιγότερο από 50.000 κρούσματα. Είδαμε σημαντική αύξηση στις νοσηλίες, σημαντική αύξηση στους διασωληνωμένους, σημαντική αύξηση στην κατάληψη, στο πόσες μεθ αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε. Μια άσχημη αναλογία εισαγωγών και εξιτηρίων στα νοσοκομεία μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αν συνεχίζαμε με αυτό το ρυθμό, θα έπρεπε να υποδεχθούμε στα νοσοκομεία μας μέσα στις επόμενες 10 μέρες παραπάνω από 1.000 συμπολίτες μας.
και από τους οποίους θα έπρεπε με βάση τα στατιστικά οι 150 τουλάχιστον να οδηγηθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό το κύμα λοιπόν πρέπει να ανακόψουμε. Δεικτικά αναφέρω ότι 50 μονάδες εντατικής θεραπείας, τις οποίες προσθέτουμε στο νοσοκομείο Σωτηρία, με αυτή την ταχύτητα 50 μονάδες εντατικής θεραπείας μπορεί να γεμίσουν σε 3 ή σε 4 μέρες. Επιλέγω λοιπόν για ακόμα μια φορά να πάρω δραστικά μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αναγκαστεί να πάρουν τέτοια μέτρα. Τα πήραν όμως όταν η επιδημία είχε ήδη ξεφύγει. Εγώ δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη να θέσω σε κίνδυνο τις ζωές συμπολιτών μας. Αυτή είναι η πρώτη ευθύνη την οποία έχω αναλάβει. Και γι' αυτό και ακολουθώντας τις συστάσεις της Επιτροπής, κρίνω ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να πάρθουν τώρα, να πάρθουν για 3 εβδομάδες και είμαι σίγουρος ότι εφόσον εφαρμοστούν, θα μπορέσουμε να πνίξουμε και αυτό το δεύτερο κύμα για να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας έναν σχετικά πιο κανονικό Δεκέμβριο και κάτι το οποίο θα μοιάζει με γιορτές άλλων ετών, προφανώς πάλι με αυξημένους περιορισμούς, αλλά η ανάγκη να λειτουργήσει η αγορά τον Δεκέμβριο είναι ένας από τους λόγους που επιλέγουμε να πάρουμε τα μέτρα αυτά τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ανασυχία. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές έχω πει στο παρελθόν ότι ήταν χρέος μας να κρατήσουμε εφεδρίες. Διότι δεν γνωρίζαμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και αυτό έχουμε πράξει. Και σήμερα η χώρα έχει παραπάνω από 37 δισεκατομμύρια σε διαθέσιμα. Και γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα και πάλι να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας. Θα το ξαναπώ, κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω. Και γι' αυτό και η πρώτη μέρημνά μας είναι στους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι οι πιο... αυτοί οι οποίοι θα χτυπηθούν περισσότερο από τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνουμε. Σε λίγες ώρες θα υπάρχει ειδική συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου που θα εξειδικεύσει περισσότερο τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το Σάββατο. Θα ήθελα μόνο να σταθώ σε 3 πρόσθετα μέτρα τα οποία έχω συμφωνήσει με το Οικονομικό Επιτελείο και τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής για τον Νοέμβριο θα λάβουν ενίσχυση για τον Νοέμβριο, θα την πάρουν στις αρχές Δεκεμβρίου, 800 ευρώ αντί 534 που ήταν η αρχική αποζημίωση. Και αυτό το τονίζω πέραν του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί, είναι η ελάχιστη βοήθεια ως ένα έκτακτο επίδομα το οποίο μπορούμε να δώσουμε στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό ποσό. Το δεύτερο μέτρο, το οποίο έχω εγκρίνει σε συνεννόηση με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι επεκτείνονται κατά 2 μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία έλυγαν από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Και το τρίτο μέτρο είναι ότι θα χορηγηθεί αμέσως μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε όλους τους μη επιδοτούμενους, το τονίζω μη επιδοτούμενους, μακροχρόνιο ανέργους. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 130.000. Θα υπάρχουν και πρόσθετα μέτρα, τα οποία θα εξαγγείλει το Οικονομικό Επιτελείο και διευκολύνσεις στο ζήτημα των ενοικίων, το οποίο ξέρω ότι και οι πολλούς από εσάς, κυρίως μικρούς επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοικιάζεται επαγγελματικούς χώρους. Τα μέτρα θα εξηγηθούν περισσότερο στην συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσει ο Υπουργός Οικονομικών. Θα κλείσω πριν δώσω τον λόγο στον Σωτήρη, επαναλαμβάνοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη να πάρουμε τα μέτρα τώρα. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, μα γιατί δεν περιμένετε 10-15 μέρες, να δείτε αν τα μέτρα τα οποία πήρατε πριν από 5 μέρες θα είχαν αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι σαφής. Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων αυτό το πενταήμερο με υποχρεώνει
με υποχρεώνει να πάρω τα μέτρα τώρα. Διότι, ναι, θα υπήρχε μια περίπτωση τα μέτρα να δούλευαν. Αλλά αν δεν δουλέψουν, τότε σε 15 μέρες η πίεση η οποία θα ασκείται στο σύστημα υγείας θα ήταν ανυπόφορη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, θα το ξαναπώ, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το επιτρέψω. Πιστεύω ότι σε αυτή την συγκυρία δεν υπάρχουν περιθώριο για μικροπολιτικά πυροτεχνήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο απειλεί όχι απλά όλους τους Έλληνες, απασχολεί όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να τονίσω ότι και παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα και σήμερα τα έχει καταφέρει καλύτερα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά θα παρακαλούσα, το έχω πει πολλές φορές, την ξανακάνω αυτή την έκκληση, η αμφισβήτηση να είναι αμφισβήτηση στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Όχι στα επιστημονικά δεδομένα, όχι στα επιδημιολογικά δεδομένα. Προφανώς οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι πολιτικές αποφάσεις. Δεν αφορούν τους ειδικούς μας, δεν αφορούν τους γιατρούς μας. Εμείς αναλαμβάνουμε στο ακέραιο την ευθύνη των αποφάσεών μας και λογοδοτούμε για αυτές. Κλείνω λέγοντας ότι έχουμε όλα τα εφόδια για να αμυνθούμε σε αυτήν τη νέα, πιο έντονη επίθεση της πανδημίας. Και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Χρειάζεται να τη δώσουμε. Ελπίζαμε ότι δεν θα χρειαζόταν, αλλά χρειάζεται να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Πιστεύω ότι μέσα στο 2021, ελπίζω νωρίτερα παρά αργότερα, τα νέα στο επίπεδο των εμβολίων θα είναι τόσο ενθαρρυντικά που θα τελειώσουμε οριστικά με αυτήν την μεγάλη περιπέτεια. Σταματώ εδώ. Δίνω το λόγο στον Σωτήρη, ο οποίος θα κάνει και μία παρουσίαση. Θέλω να ξέρετε ότι τα στοιχεία τα οποία θα σας δείξει ο Σωτήρης είναι περίπου η ενημέρωση την οποία παίρνω τρεις φορές την εβδομάδα και την οποία μοιραζόμαστε με όλους τους συμπολίτες για να έχετε μια πλήρη εικόνα των επιστημονικών δεδομένων.